ότι άλλαξες το προφίλ σου στο Survivor για να σε ξαναγαπήσει ο κόσμος. Θεωρώ ότι απλά μου δόθηκε μια ευκαιρία να γνωριστώ με τον κόσμο, γιατί είχε γίνει και απότομα, είχε γίνει και ξαφνικά. Αυτό που είδαμε εμείς ήσουν μες στο παιχνίδι. Εσείς θα μου πείτε. Γιατί κάποιοι συμπαίκτες σου υποστήριξαν ότι όταν έκλειναν οι κάμερες ήσουν αλλιώς. Να μου πεις με ποιο πρόσωπο ήρθα σήμερα, με το ένα ή με το άλλο. Τι είχε γίνει με τη Σάσα Σταμάτη και τη δικαστική διαμάχη? Είπε ότι έχει κάποια μηνύματα τα οποία δεν θεωρεί ότι είναι καλό. Τα είπαμε ούτως ή άλλως οι δυο μας και θα τα λύσουμε. Νομίζω ότι το είπε και η Σάσα στην εκπομπή, έχει λάβει ένα τέλος η ιστορία αυτή. Πώς αντιδράσατε στα δημοσιεύματα που υπόθηκαν μετά το παιχνίδι και αναφέρθηκαν ότι πολλοί άνθρωποι απολύθηκαν εξαιτίας σου? Έχω δώσει τις απαντήσεις, δεν θέλω να το ανοίγουμε άλλο. Η ζωή προχωράει, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ μια επίδειξη μόδας, μην γυρνάμε. Θα ξανασυνεργαστείς όμως με ανθρώπους που τους γύρισες την πλάτη ή σου γύρισαν την πλάτη? Κανείς δεν γύρισε την πλάτη σε κανέναν. Τα κανάλια, οι άνθρωποι και τα πάντα είναι όλα δούνε και λαβήν, είναι ένας κύκλος και εδώ θα είμαι και εκεί θα είμαι και εσείς και εκείνοι και όλοι.